Τι γίνεται, παιδιά, WrestlingNewsGR εδώ. Είμαι ο Reaper και σήμερα σου φέρνω περισσότερα νέα για το επερχόμενο WWE Video Game, το WWE 2K14. Στο πέμπτο επεισόδιο λοιπόν της σειράς μου WWE 2K14 Greek Report θα μιλήσουμε για αρκετά πράγματα. Όσοι χάσατε το προηγούμενο επεισόδιο, ανάλυσα το trailer του Ultimate Warrior. Οπότε όσοι δεν το είδατε μπορείτε να το βρείτε στο κανάλι μου. Τώρα σε αυτό το πέμπτο επεισόδιο θα μιλήσουμε για τη Special Edition του WWE 2K14. Θα δούμε μια σπάνια φωτογραφία με το μενού. Ακόμα θα μιλήσουμε για roster και θα αναλύσουμε κάποιες εικόνες που έχουν γίνει reveal. Συν ότι θα πω κάποια πράγματα για τα Oh My God moments, για τα οποία έχουν γίνει προσθήκες φέτος. Ξεκινάμε λοιπόν και το πρώτο πράγμα που θα μιλήσουμε είναι το Special Edition του Undertaker. Όπως καταλαβαίνουμε είναι για το WWE 2K14. Σχεδόν κάθε παιχνίδι έχει ένα Special Edition που περιλαμβάνει κάποια περαιτέρω πράγματα. Φυσικά είναι αρκετά πιο ακριβό από το μόνο και απλό παιχνίδι. Όπως για παράδειγμα το NBA 2K13 είχε πέρσι ένα Special Edition που περιλάμβανε μια μπάλα μπάσκετ, ας πούμε, ένα κάλμα για το control, έτσι ένα κάλμα μέσα εισαγωγικά, και κάποια άλλα πράγματα, κάτι ακουστικά και κάτι τέτοια. Εδώ το Special Edition του Undertaker για το WWE 2K14 θα περιλαμβάνει ένα κουτί όπως βλέπουμε που είναι έτσι σε σχήμα φέρετρου, θα μπορούσαμε να πούμε, και έξω λέει Undertaker και έχει το σήμα πάνω το WWE 2K14 και κάτω του K. Επίσης θα έχει μια έτσι συλλεκτική κάρτα πάνω με το αυτόγραφο του Undertaker που βλέπουμε κάτω δεξιά στην εικόνα. Παράλληλα θα έχετε δυνατότητα, βασικά θα περιλαμβάνονται οι κωδικοί για τον χαρακτήρα Undertaker American Badass. Οπότε όσοι θέλετε να παίξετε τον American Badass, να είναι μόνη λύση, είναι αποκλειστικό στην Special Edition. Ακόμα θα περιλαμβάνεται ένα έτσι κάλυμα όπως είπα πριν για το control μέσα εισαγωγικά. Με κάτω δεξιά βλέπουμε στη λαβή του control να είναι η φάτσα του Undertaker. Ακόμα θα έχουμε ένα CD το οποίο θα περιλαμβάνει The Streak Disc 1, όπως λέει. Θα είναι ένα Blu-ray DVD το οποίο λογικά θα περιλαμβάνει νίκες του Undertaker στη WrestleMania. Επίσης θα έχουμε τη δυνατότητα, όσο πάρουμε το Special Edition, να έχουμε φυσικά τον Ultimate Warrior, ο οποίος είναι pre-order bonus, αλλά βέβαια περιλαμβάνεται αποκλειστικά και στο Special Edition. Οπότε αυτά, συν βέβαια την κόπια του παιχνιδιού, έτσι θα περιλαμβάνει και το παιχνίδι μέσα, ανάλογα αν θα το πάρουμε για PlayStation 3, Xbox ή αν θα βγει για τις νέες γενιάς τις κονσόλες. Θα υπάρχει για την αντίστοιχη κονσόλα λοιπόν. Αυτά είναι τα περιεχόμενα. Πιστεύω εντάξει δεν είναι κακό για όσους θέλουν να ξοδέψουν παραπάνω λεφτά, γιατί σίγουρα θα έχει περισσότερα. Δεν ξέρουμε ακριβώς όμως ακόμα την τιμή. Θα μιλήσω γι' αυτό σε άλλο βίντεο όταν έτσι μάθουμε ακριβώς την τιμή για το Special Edition αλλά και για το παιχνίδι. Πάμε όμως τώρα να δούμε την εικόνα από το αρχικό μενού του WWE 2K14. Είναι αυτή εδώ που βλέπουμε πίσω από τον Ultimate Warrior. Πιστεύω ότι θα είναι όντως αυτή. Το 2K, η εταιρεία 2K Sports γενικότερα βασικά, βάζει τέτοιες εικόνες. Δεν είναι δηλαδή τίποτα φοβερό το press start button. Μάλλον θα είναι αυτή εδώ, δεν πιστεύω ότι δεν είναι official. Δεν θα πω ότι είναι official, δεν είμαι 100% σίγουρος, αλλά 90% παιδιά είναι official. Ο Ultimate Warrior είναι αυτός μπροστά, φανερώθηκε αυτή εδώ η φωτογραφία, βασικά πάρθηκε σε μια εκδήλωση που ήταν για το WWE 2K14, κάποια χαρακτηριστικά νέα που έκαναν reveal για το παιχνίδι. Ήταν και ο Corey Ledesma στην εκδήλωση, όπως και ο Brian Williams, δύο από τους developers, δύο από τους developers βασικά, από τα άτομα που δουλεύουν στο παιχνίδι, γιατί οι developers είναι ολόκληρες εταιρείες, θα μπορούσαμε να τις πούμε. Οπότε ο Ultimate Warrior καταλαβαίνουμε εντάξει ότι έχει βοηθήσει το WWE 2K14 σε κάποιες εκδηλώσεις. Αυτή θα είναι η εικόνα στο μενού. Ούτε τίποτα καταπληκτικό, ούτε τίποτα που θα μπορούσαμε να το πούμε έτσι χάλια και δεν μας αρέσει. Πάμε τώρα να δούμε το roster. Μέχρι τώρα το roster του WWE 2K14 είναι Ultimate Warrior Pre-Order Bonus, HBK, Shawn Michaels, κανονικά θα περιλαμβάνεται στο CD. Ο John Cena φυσικά δεν θα μπορούσαν να μην έχουν τον John Cena στο παιχνίδι. Ακόμα ο Stone Cold Steve Austin, ο οποίος μιλήσαμε και για αυτόν στο trailer. Ακόμα ο Dolph Ziggler, ο οποίος φαίνεται να έχει καινούριο zigzag. Ο Randy Savage, Macho Man, με όλο καινούργια έτσι attire στο ring. Ο Rock φυσικά, ακόμα ο Ryback, ο Undertaker Badass φυσικά που είναι στο Special Edition, και ο JBL που είναι ο πιο κοντινός χαρακτήρας που μάθαμε πρόσφατα. Μάλιστα έχω ήδη ανεβάσει το βίντεο με το πώς έγινε η ανακοίνωση, οπότε αν πάτησε πάνω τώρα στην οθόνη μπορείτε να μεταφερθείτε σε αυτό το βίντεο για να το δείτε. Ας συνεχίσουμε όμως τώρα με τις εικόνες. Στην πρώτη εικόνα βλέπουμε τον show of the Dolph Ziggler και το πρώτο πράγμα που πρόσεξα είναι πως το entrance του θα περιλαμβάνει λογικά το Stealing the Show t-shirt με το οποίο έκανε πριν κάποιο καιρό, όχι τώρα. Αλλά καλό που θα είναι στο παιχνίδι. Ακόμα τα t-shirts που βλέπουμε από το κοινό είναι πάλι το GTS, το κίτρινο, το No 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 του Daniel Bryan και το Knees to Faces, το άσπρο του CM Punk,
Οπότε και άλλη μια προσθήκη που βλέπουμε. Ακόμα, αν προσέξουμε στο ring, βλέπουμε τον John Cena με τα μαύρα περικάρπια, το attire δηλαδή, έτσι με τη μαύρη μπλούζα που είχε τότε. Οπότε και αυτό μπορεί να είναι alternate attire. Στη συνέχεια η επόμενη εικόνα είναι Macho Man Randy Savage που κάνει ένα elbow drop στον Shawn Michaels και οι δύο έχουν καινούριο attire σε σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια που τους είχαμε. Αυτό που ξεχωρίζω από την εικόνα είναι πως έχουμε καινούριο Raw logo. Επιτέλους ανανεώθηκε. Στην ακόλουθη εικόνα βλέπουμε ένα νέο Oh My God moment, παιδιά, και θα είναι κλωτσιά στο κεφάλι του αντιπάλου μας, το οποίο κουμπάει πάνω στο ring post. Πιστεύω είναι μεγάλη προσθήκη. Δεν θα μπορούν όλοι οι superstars, αξίζει να αναφέρω, δεν θα μπορούν όλοι οι superstars να το κάνουν. Περιορισμένοι. Λογικά πιστεύω ότι κάποιοι giants, ας πούμε όπως ο Big Show και ο Mark Henry, ίσως δεν μπορούν να το κάνουν. Ή από την άλλη κάποιοι έτσι πιο έτσι μικρόσωμοι, όπως ο Sin Cara και ο Rey Mysterio ίσως. Ακόμα νέο My God moment θα είναι το DDT στην άκρη του ring. Αλλά θα έχουμε και τα διπλά έτσι finishers που θα τα μπορούμε να τα κάνουμε σε δύο αντιπάλους ταυτόχρονα, όπως είναι το Shell Shock του Ryback και επίσης το Attitude Adjustment του John Cena, το Chokeslam με Undertaker Kane Big Show. Και κάποια ακόμα που δεν έχουμε μάθει, έχει κι άλλες Oh My God κινήσεις καινούργιες, αλλά αυτές είναι μέχρι τώρα. Ενθουσιασμένος για την κλωτσιά στο κεφάλι του αντιπάλου που είναι κολλημένο στο ring post, μου αρέσει πάρα πολύ. Αλλά και το DDT στην άκρη του ring θα είναι δύο νέες κινήσεις και αρκετά ενδιαφέρουσες, σίγουρα να τις χρησιμοποιήσουμε. Προχωρώντας σε αυτή την εδώ την εικόνα, βλέπουμε το entrance attire του Randy Savage, του Macho Man και από πρώτη έτσι εμένα εντύπωση μου φαίνεται καταπληκτικό. Δεν νομίζω να μπορούμε να παίξουμε σαν αυτό, δηλαδή να είναι και alternate attire για να για ενδυμασία στο ring. Νομίζω είναι μόνο entrance attire, αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο, μου αρέσει πολύ. Στη συνέχεια έχουμε και μια εικόνα, ένα απόσπασμα από το entrance to The Rock, που εντάξει, δηλαδή δεν είναι τίποτα φοβερό, δεν έχω τίποτα να πω σε αυτήν εδώ την εικόνα. Απλά το μοντέλο του Rock μου φαίνεται σχεδόν ίδιο με του WWE 12. Δεν είναι δηλαδή τρελά αλλαγμένο. Σίγουρα δεν είναι ένα καινούριο μοντέλο. Το έχουμε ξαναδεί παρόμοιο τουλάχιστον στο παρελθόν. Στην συνέχεια, στην επόμενη εικόνα, έχουμε τον Ultimate Warrior. Άλλη μια σκηνή από το entrance του. Μιλήσαμε πάρα πολύ για Ultimate Warrior στο περασμένο βίντεο. Οπότε, αν πάτησετε τώρα στην εικόνα, θα μεταφερθείτε στο 4ο επεισόδιο της σειράς, όπου αναλύω το trailer του Ultimate Warrior που θα είναι στο παιχνίδι φέτος. Και όπως ανέφερα ήδη και σε αυτό το βίντεο, θα είναι pre-order bonus. Στη συνέχεια, βλέπουμε τον χαρακτήρα του American Badass Undertaker in action. Και είναι ενάντια στον HBK Shawn Michaels. Βλέπουμε το Gene, έτσι το θα μπορούσαμε να πούμε γυλαίκο. Δεν έχουν αλλάξει πολλά πράγματα στον Taker, όμως τα μαλλιά και κάπως το attire τον έτσι δείχνουν σαν διαφορετικό χαρακτήρα. Επίσης η επόμενη εικόνα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα εικόνα, γιατί είναι από το entrance του American Badass και καταλαβαίνουμε πως η μηχανή θα συμπεριλαμβάνεται. Δεν είναι American Badass χωρίς τη μηχανή, οπότε πάρα πολύ καλό που το κάνανε, μπράβο στο 2K. Και φαίνεται και αρκετά καλά η μηχανή, έτσι θα έλεγα, ως προς σχεδιασμό. Μου αρέσει αρκετά η μηχανή. Επίσης και σε αυτήν εδώ την εικόνα που είναι η επόμενη μπορούμε να διακρίνουμε και τη μηχανή από το πλάι. Επίσης όμως αξίζει να αναφέρω πως στο entrance του Undertaker έχει και την παντάνα αλλά και τα γυαλιά. Οπότε άλλο ένα συν. Πιστεύω ότι είναι αρκετά καλό μοντέλο. Γενικότερα ο American Badass δεν έχει ξαναχρησιμοποιηθεί σε πρόσφατο WWE Game, οπότε πάρα πολύ καλό που τον έχουμε φέτος. Ακόμα φέτος έχουμε και το JBL, βέβαια εντάξει τον είχαμε και πέρσι, θα μου πείτε, εδώ βλέπουμε μια εικόνα από το entrance του, φυσικά η λιμουζίνα θα είναι στο entrance. Ακόμα μπορούμε να διακρίνουμε τη WWE Undisputed Zone, την οποία κρατούσε ο JBL για μια περίοδο, όπως ανέφερε μάλιστα και στο βίντεο της ανακοίνωσης, είναι ο μεγαλύτερος reigning WWE Undisputed Champion του SmackDown για 280 ημέρες, εάν δεν είμαι λανθασμένος. Οπότε θα είναι και αυτή η ζώνη στο παιχνίδι, γίνεται reveal, εντάξει ήταν δεδομένο για μένα ότι θα είναι στο παιχνίδι, αλλά ok, μπορούμε να πάρουμε κάποια έτσι μικρά στοιχεία από αυτές τις δύο εικόνες του JBL. Αυτά λοιπόν για αυτό εδώ το βίντεο, αυτό ήταν το 5ο επεισόδιο της σειράς μου WWE 2K14 Greek Report. Όσοι δεν είδατε επί την ευκαιρία την ανάλυση των trailers που έχουν μέχρι τώρα δημοσιευθεί, μπορείτε να δείτε τα δύο προηγούμενα επεισόδια. Τώρα σε αυτό εδώ πιστεύω μιλήσαμε για αρκετά πράγματα, είδαμε και τις εικόνες, αναλύσαμε και έτσι πιο, σε πιο βάθος αυτά, μιλήσαμε για Oh My God moments, πολλοί μου είχατε ζητήσει να μιλήσω για αυτό το θέμα και θα πούμε βέβαια περισσότερα και για τα OMG moments στο μέλλον, γιατί δεν έχουν γίνει όλα ακόμα reveal. Περιμένουμε και την περίοδο SummerSlam, γιατί τότε μάλλον θα είναι μια περίοδο που θα ανακοινωθούν πράγματα, θα μιλήσουμε γι' αυτό όμως και σε ερχόμενο βίντεο. Οπότε κάπου το φτάνουμε στο τέλος αυτού του επεισοδίου, ελπίζω να σας άρεσε να το απολαύσετε, μην ξεχάσετε παιδιά οπωσδήποτε να αφήσετε σχόλια από κάτω,
από το βίντεο, τις απόψεις σας για αυτά που είπα, τις απόψεις σας, ξέρω εγώ, για αυτά που θα είναι in-game για το Special Edition για παράδειγμα, ή ό,τι άλλο σας βέβαια θέλετε από κάτω στα σχόλια. Μην ξεχάσετε να επισκεφτείτε και τις σελίδες, τον οποίο τα links θα είναι στο description, rixofpain.gr, τη σελίδα μου στο Facebook, σελίδα του Rixofpain στο Facebook και τον προσωπικό λογαριασμό στο Twitter. Είμαι ο Reaper! Θα τα πούμε την επόμενη φορά, παιδιά. So... off.